και κριτική από την συνεδρία, αλλά και η ξεκάθαρη αποκριτική σας απάντηση για τα έργα του Δήμου. Αναφερθήκατε στο πρόβλημα που υπάρχει στην Ανωσταρά. Είπατε για κίνδυνο έκπτωσης, για περίπτωση έκπτωσης του Βολάβου. Τι γίνεται με την Ανωσταρά και με τα υπόλοιπα έργα? Νομίζω ότι η ανοχή που έχουμε δείξει στον εργολάβο της Αναγνωσταρά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Έτσι, δεν μπορούμε να δείξουμε άλλη ανοχή. Δείξαμε την καλύτερη μας διάθεση για να δουλέψει και να ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί ξέρουμε ότι αν μπούμε σε δικαστικές διαμάχες, μπορεί να φάει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Προσπαθήσαμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες, όλες τις ιδιαιτερότητες που μας ζήτησε, τα λύσαμε αυτά όλα και συνεχώς ζητάει. Συνεχώς ζητάει. Πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουμε. Έλαβε ένα έγγραφο ήδη από εχθές που του λέει ότι πρέπει να ολοκληρώσει το κομμάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και έχει σκάψει, θα του δοθεί ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 20 ημέρες για να το ολοκληρώσει. Αν δεν το ολοκληρώσει, πάμε κατευθείαν σε έκπτωση. Τώρα δηλαδή είμαστε στο στάδιο προέκπτωσης. Είμαστε ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Πουλόπρε, στο στάδιο προέκπτωσης. Όσον αφορά η Ναυαρίνου και η Παπαντή. Η Ναυαρίνου προχωράει κανονικά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το είπα και χτες, την Πέμπτη θα σκάψουν και το τρίτο οικοδομικό τετράγωνο. Δεν υπάρχει ζήτημα εκεί στην Παπαντή. Είμαστε εντός, συγγνώμη, στην Ναυαρίνου. Είμαστε εντός χρόνου. Στην Παπαντή λοιπόν υπήρχε ένα πρόβλημα με τα υψόμετρα. Ήταν λάθος η μελέτη στο κομμάτι που αφορά τα υψόμετρα. Έχει σταλεί στο μελετητή, γιατί πρέπει ο μελετητής, ο κ. Αλμπάνης, να την εγκρίνει αυτή. Θα την εγκρίνει, έχουμε συνοηθεί και έτσι προχωράει και θα ξεκινήσει και τα πεδόστος. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό. Βέβαια, παρόλα αυτά και η Παπαντή έχει καθυστερήσει. Θα μπορούσαν οι σκάλες που να γίνουν. Τα υψόμετρα αφορούν το άλλο το κομμάτι που είναι μπροστά από την είσοδο της εκκλησίας.